Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα επεισόδιο της σειράς. Sorry για το σειρά, εντάξει. Με πως περνάει το τρένο, φεύγει, ξέρω έτσι όπως το λέω, φεύγει, η γλώσσα κυλάει. Δεν ξέρω αν θα είναι σειρά. Αλλά αν υπάρχει ανταπόκριση, μπορεί και να γίνει. Είναι ένα παιχνιδάκι που μου αρέσει. Μιλάμε πάντα για τον Darkest Dungeon. Να γυρίσω στο πρώτο screen έτσι για να είμαστε τυπικοί. Συνεχίζω εννοείται την προηγούμενη φορά που παίζω. Δεν έχει περάσει ούτε, ξέρω εγώ, 10 λεπτά. Τι συμβαίνει λοιπόν. Προηγούμενη φορά πήγαμε ένα quest, κάναμε λίγο, εξηγήσαμε τη φάση πώς παίζεται με το turn-based και αυτά. Έχουμε τις χαρακτήρες μας, καλά τα ακούσατε. Μπολονέζ τον έχω στείλει να φάει μακαρονάδα, αντί στρες, ήταν πολύ στεσαρισμένος. Ας δούμε λίγο το shop. Όπως βλέπετε μπορεί να αναβαθμίσει και όλο το shop, δηλαδή να μου δίνει παραπάνω trinkets, διαθέσιμα και να χαμηλώσουμε το κόστος στο stage coach για να μας δώσει νέους παίκτες. Τους πήραμε, ήταν η Lucy και ο Emory. Τα υπόλοιπα που βλέπετε εδώ πέρα σε περίπτωση που αναρωτιέστε είναι tavern stress relief, διαφορετικό από το τέτοιο, το έδειξα και στο προηγούμενο επεισόδιο. Το σανιτάριο δεν το έχω ξεκλειδώσει, νομίζω πως τους αφαιρεί στα θετικά ή αρνητικά quirks που λέει ας πούμε ότι τρελάθηκε και είναι κλεπτομανής ας πούμε, μπορείς να το αφαιρέσεις εδώ. Υπάρχει blacksmith που σου... που δεν μπορώ βασικά ακόμα να το δείξω γιατί δεν ξέρω ακόμα, αλλά anyway να βαθμίζεις τα όπλα σου και το armor σου, περισσότερη άμυνα και περισσότερη επίθεση αντίστοιχα. Και στο guild ξεκλειδώνεις επιθέσεις ή αναβαθμίζεις επιθέσεις. Παίζουν και αυτά, δηλαδή είναι λίγο RPG από την με την έννοια ότι πρέπει να τους φτιάχνεις λίγο τους παίχτες ας πούμε και παίρνουν XP και τέτοια, αλλά μέχρι εκεί ας πούμε. Θα πω ας πούμε και άλλες φορές άμα χρειάζεται, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε για επόμενο quest. Έχουμε δύο short εδώ, αυτό μας δίνει και ένα trinket που είναι για τη Musketeer. Musketeer only σημαίνει πως είναι για συγκεκριμένο χαρακτήρα μόνο. Που Musketeer νομίζω είναι αυτή. Ναι, είναι Musketeer. Λέει Lucy Secret Musketeer. Μισό λεπτό. Τσιγάρο απαραίτητο για αυτό το παιχνίδι. Δεν γίνεται να παίξει να βλέπεις άμα δεν καπνίζεις. Είναι στάνταρ αυτό. Λοιπόν, θα τη βάλω. Μάλλον θα τη βάλω γιατί παίζει στη θέση να βλέπετε γράφει και preferred position. Παίζει το 3 και στο 4 και χτυπάει το νούμερο 2 και το νούμερο 3-4 λίγο. Καταλαβαίνετε τώρα αυτό πως παίζει, έτσι, τα είπα στο προηγούμενο. Πηγαίνετε να το δείτε το προηγούμενο. Λοιπόν, οπότε Lucy θα μπει θέση 3. Σωστά, σωστά. This mass είναι κομπλέ. Μπορεί να μπει ο Emory, που είναι level 0, να πάει στο level 1. Συνήθως δεν παίζουν αυτά. Συνήθως ξεκινάνε όλοι από το level 1 σε όλα τα παιχνίδια, αλλά όχι. Εδώ ξεκινάω από το 0. Λοιπόν, αυτό είναι medium βέβαια, quest. Εντάξει, ας μην το ψάξουμε πολύ, just the only, ας πάμε σε αυτό. 100% room battles. Ένα φτιαράκι. Με 10 θα είμαστε κομπλέ. Ας πάρουμε 8 φαΐ γιατί... Ποτέ δεν ξέρεις. Ένα κλειδί, σίγουρα. Και νομίζω είμαστε εντάξει. Για να εξηγήσω, η Musketeer δεν ξέρω τι επιθέσεις κάνει. Δηλαδή, έχω παίξει μαζί της για λίγο, αλλά δεν την γνωρίζω και τόσο. Εντάξει, τώρα εξηγεί πράγματα που ξέρουμε. Στο μεταξύ, εννοείται πως είναι randomly generated όλα αυτά. Δεν υπάρχουν ίδια maps και τέτοια. Αν εξαιρέσεις το πρώτο ίσως το tutorial ας πούμε. Λοιπόν, ήδη χαλάσαμε το φτιάρι, ας ελπίσουμε πως δεν θα έχει άλλο εμπόδιο για να ξαναχρειαστούμε και ας βάλουμε ένα torch. Μάλιστα, πρώτη μάχη. Ξεκινάει ο χειρότερος, ο τύπος που βάζει στρες. 15, καλησπέρα. Λοιπόν, Dismas. Τριπλέτα του θανάτου. Έχει χαμηλό accuracy αυτή την τριπλέτα. Όλα πέτυχαν.
Εντάξει, αυτό το ντουέτο εκεί πίσω είναι θανατηφόρο. Λοιπόν, ο Εμορή που είναι στην πρώτη θέση είναι πολύ δυνατό χαρτί. Και το λέω γιατί παίζω συχνά με αυτόν. Πρέπει να φάμε ένα από τους δύο τώρα, ή αυτή τη δίπισσα ή αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Γιατί μας δίνουν πολύ στρες και το health μπορούμε να το φτιάξουμε λίγο, αλλά το στρες είναι πολύ κακή φάση. Λοιπόν, βλέπετε στο μεταξύ στις επιθέσεις ή τα actions anyway, είναι αυτό ας πούμε περικυκλωμένα αυτά τα δύο από μπλε χρώμα που σημαίνει ότι είναι buff ή κάπως έτσι, anyway, κάτι ψιλοπάσιβα ας πούμε. Τα κόκκινα είναι επίθεση, είναι debuff το πορτοκαλί, και αυτό τι είναι, παιδιά, sorry, δεν τα ξέρω, όπως θα εξηγήσω κάτι που δεν ξέρω. Anyway, τα χρώματα από γύρω ας πούμε σημαίνουν και κάτι. Okay, ωραία, το είπαμε γι' αυτό. Λοιπόν, εσύ έχεις καμία επίθεση, μωρή, ή τσάμπα σε έβαλα. Λοιπόν, έχει το mark. Αυτό μπορεί να κάνει mark το target. Λέει accuracy base 100, damage mode μείον 100%. Σε φάση δεν κάνει καθόλου damage, αλλά κάνει mark το target. Και το κάνει για την buff μείον 20 dodge, σε φάση ο αντίπαλος δεν μπορεί να τον τζάρει με τίποτα. Τώρα, γιατί μας βοηθάει το mark target? Μας βοηθάει γιατί να, ας πούμε, δείχνει τον παίχτη και ο dismas bleeding, ok, ο dismas που είναι ο δεύτερος, ο πιστολέρος, έχει μια επίθεση η οποία λέει ας πούμε συν 25% damage ας πούμε vs marked, οπότε κάνεις mark ένα αντίπαλο. Για πάμε εδώ, δυνατός, μαλάκα, για 1-2, πρέπει να την κλείτωσε το τσάκ. Ναι, ορίστε λοιπόν, να το βρω και αμέσως. 25% damage vs marked, συν 25%. Οπότε αυτός εδώ ο άτιμος σημαίνει ότι θα φάει κάμποσο, ας πούμε, κατάλαβες. Τους παίζεις ένα mark και μετά τους βαράς. Λοιπόν, αυτή λέει ας πούμε συν 50% damage vs marked και είναι 9 critical vs smart, οπότε είναι ένας καλός συνδυασμός μαζί με το πιστολέρο που είναι στη νούμερο 2 θέση. Λοιπόν, θα ξανακάνω mark. Ναι. Κάνω mark εδώ. Ελπίζω να παίξω πρώτος, όχι. Αυτό κάνει pull. Μας τράβηξε την τύπησα μπροστά, τη healer. Που να ξέρε όμως ότι θα δικάσει με το ματσουκί της. Αυτός ο τύπος εδώ πέρα, για να εξηγήσω και λίγο, η Μωρή είναι στεγνό damage dealer. Έχει κάμποση ζωή και κάνει αρκετό damage. Δεν έχει καλό accuracy, λέει ας πούμε 75 accuracy, αλλά κατά τα άλλα είναι μια χαρά. Μπαμ, 12, ξέρω. Και έχει μείνει μόνο εδώ η κυρία. Τέλος. Bandits, δεν μας χαλάει. Λοιπόν, ποιον να σώσουμε από το bleed? Έχουμε δύο bandits. Πάρε και εσύ, πάρε και εσύ. Ας ανοίξουμε και αυτό. Είναι κλειδωμένο, υποθέτω. Εγώ έβαλα κλειδί. Καμιά φορά δεν χρειάζεται. Μπορεί να σου λέει unlocked ή μπορεί να είναι ίσως και χωρίς να το λέει. Αλλά, anyway. Κάτσε, θα αλλάξουμε θέσεις πάλι στο team. Ωραία. Μπορείς να αλλάξεις θέσεις. Μπορείς να αλλάξεις θέσεις και χωρίς και μέσα στο fight. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε φτιάρι. Και δείτε τι συμβαίνει. Χάνουμε λίγο life και παίρνουμε από 20 stress. Λοιπόν, εδώ έχει fight. Το εικονιδιάκι στο μεταξύ το βλέπετε εδώ πέρα. Περίμενα απάντηση. Δεν θα συνεχίσω άμα δεν πάρω απάντηση. Το βλέπετε. Ωραία. Μας δείχνει ότι έχει fight. Επειδή έχουμε κάνει scout, ας πούμε, έχει βγει. Τριπλέτο του θανάτου. Μας απογοήτευσε. Πάμε για μαζικό heal. 3 στα 3, παιδιά. 100% επιτυχία.
Έχουμε πετύχει τους ματσικωτές όλους. Λοιπόν, αυτό τι κάνει. Μείον 50% damage, που σημαίνει ότι θα χτυπήσουμε για 2 έως 4. Και τους κάνει και knockback, το οποίο μας ενδιαφέρει, δεν είμαι σίγουρος. Α, λοιπόν. Αυτή η επίθεση λέει ότι μας καθαρίζει το stun και σε εμάς και σε όλους τους παίχτες στο πάρτι μας. Κάνει clear το mark, άμα μας έχει κάνει mark ο αντίπαλος, και κάνει και μείον 1% stress, με 60% πιθανότητα να γίνει αυτό. Βάζει torch, δηλαδή εντάξει παίζουν ακραία ξέρω εγώ, νούμερα από πίσω. Τι να κάνω τώρα. Θα κάνω ένα mark, τον τύπο εδώ, για να παίξω μετά επίθεση μαργαρισμένης. Στενό μαρκάρισμα τους έχω κάνει. Παλουκωτής. Με τα όλα, 18 damage, παιδιά, έλα, είμαστε σοβαροί. Ο τύπος το ζει αληθινά. Λοιπόν, πάμε για mark. Πάμε να το μαρκάρουμε. Το dodge έχει... το dodge λέω. Το stress έχει ανέβει. Αλλά κρατιόμαστε ακόμα. Χιλάκι για τον δισμάς και ας κάνουμε και αυτό. Γιατί μου τη σπάει αυτός ο τύπος με το... πώς το λένε, με το Quirrell. Καλά, αυτός εδώ πέρα ρίχνει 18 άρια, μα λέγα. Δεν παίζεται, ρε. Ο τύπος με το... πώς λέγεται στα ελληνικά, ρε, το Quirrell αυτό. Anyway, μπορεί να μας βαρέσει όλους μαζί, οπότε... καλά είναι αυτούς να τους... ξεπαστρέφεις. Κι άλλο torch. Άρα θα χρησιμοποιήσουμε επί τόπου. Ωχ, έφαγα το trap, ρε, μαλάκα. Απρόσεκτος, χωρίς λόγο. Οκ, πάμε κι άλλο torch. The light, the promise of safety. Αυτός είναι ο χοντρός από το tutorial. Λοιπόν, πώς το παίζουμε τώρα. Δεν μας χαλάει το heal το μαζικό. Και κάναμε και crit, αντί για ένα κάναμε δύο. Απίστευτος. Η τριπλέτα δεν λέει πολλά, γιατί αντί να χτυπήσει και να κάνει 3 damage, ξέρω εγώ, σε 3 παίχτες, κάνει μόνο σε 2, επειδή είναι χοντρός ο χοντρός. Οπότε ίσως το καραμπινιέρι. Ή μήπως να κάνουμε bleed στο χοντρό. Bleed για 2 για 3 γύρους. Και έχει 35 HP. Θα το προτιμήσω το bleed. Το κάνεις και βγαίνει μακροπρόθεσμα, ας πούμε, κατάσταση. Λοιπόν, mark τον πρώτο. Να εστιάσουμε στο καμτσικωτή πρώτα. Μπαμ, 16. Αντρικά. Είναι κάτι τέτοιο περίεργο. Αυτοί οι τελευταίοι συνήθως είναι χειρότεροι, ρε. Κάνουν το stress. Κάνουν το... τα μαζικά τέτοια. Αυτός καμτσικώνει. Εντάξει, αυτός είναι πρώτος, άλλη φάση. Λοιπόν, εσένα δεν σε βλέπω καλά. Θα έκανα και... ένα χτύπημα συν 3 health που μας δίνει αυτό. Δεν ξέρω αν αξίζει να χτυπήσω το χοντρό. Γιατί? Γιατί μετά θα παίξει ο Dismas, ο οποίος θα το χτυπήσει επειδή έχει... ξέρω εγώ, VS marked καλό damage. Έχει και πάνω του bleed, οπότε μάλλον θα είναι αρκετό. Καλό λοιπόν θα είναι να αρχίσουμε να χτυπάμε κανέναν άλλον. Και critical συν 6. Φέρε και το αντιστρέσεις και φέρε τα όλα. Καθαρό, παιδιά. Critical. Το πήραν όλοι το αντιστρέσεις τώρα. Τώρα σε αυτά είναι πιθανότητες για να πάρουν όλοι το αντιστρέσεις, δεν το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά, anyway. Δεν θα χαλάσω καν το γύρο μου για να μαρκάρω κάποιον. Μπορούμε να τελειώσουμε το fight νομίζω πιο γρήγορα. Νομίζω. Λίγο-λίγο damage, μαλάκα, τα έχουμε φάει. Λοιπόν, πάμε για... τα πολλά. Πάμε για τα πολλά. Κάναμε το minimum.
τριπλέτα της σωτηρίας. Ο ένας έφυγε. Αυτή τώρα... Κοίταξε τώρα, μένει γύρος να παίξουμε με τη Μασκετήρ και με τον, με τον πρώτο, το λεπρό. Γιατί είναι όντως λεπρός η γάλα. Α, και μένει και ο γύρος του αντιπάλου, οπότε επειδή το έχουμε κάνει debuff και υποθέτω πως είναι μείον speed το debuff, α, όχι, είναι μείον critical. Anyway, θα κάνω το heal για ένα, το οποίο είναι μούφα εντελώς. Με το σκεπτικό ότι θα μπορούσε να το σκοτώσει κάποιος άλλος πριν επιτεθεί. Δεν ανέφερε καθόλου για ποιο λόγο. Θα καθίσω λίγο ακόμα. Δεν ανέφερε λοιπόν που λέτε καθόλου το γιατί. Γιατί επέλεξε αυτό το παιχνίδι. Στο μεταξύ μπορώ να συνεχίσω να περιπλανιέμαι. Αλλά δεν θα το κάνω γιατί το στρες έχει ανέβει αρκετά. Α, θα δω και το κύριο. Γιατί το κύριο μπορεί να μας δώσει λεφτά, ας πούμε. Α, φαΐ, το οποίο μετρέπεται σε λεφτά. Αυτό είναι για το lore, ξέρω εγώ. Anyway. Λοιπόν, δεν θα παίξω το άλλο fight. Και πήραμε τα rewards μας. 3.000 νομίσματα. Συν άλλα 3 περίπου που είχαμε πάνω μας. Συν μερικά ακόμα πράγματα. Ο Emory ανέβηκε level. Τι είναι αυτό, πώς το είπατε. Να, αυτός πήρε, ας πούμε, μείνει 5% damage στα melee skills του. Δηλαδή μας έκοψε 5% damage γενικά γιατί μόνο melee έχει. Συν 15% damage είναι ruins βέβαια. Το οποίο όχι κακό. Και αυτό κάνει disease το resist. Ναι, resist το disease. Οκ, πάει για αυτό το quest. Λοιπόν, διάλεξα αυτό το παιχνίδι. Και θα ξαναδιακόψω τη ροή του προγράμματος. Αυτά που μας βγάζει καμιά φορά εδώ πέρα, όχι καμιά φορά, σε κάθε εβδομάδα, ας πούμε, όταν γίναμε από κάθε quest μας βγάζει, είναι events που τυχαίνουν μέσα στην πόλη και καλά. Οπότε τι σου λέει εδώ πέρα, ας πούμε, Clouds of Mosquitoes. Μάλιστα, σου λέει ότι παίζει, ας πούμε, σκοτωμός. Παίζει, illness. Θα φας ξύλο, σου λέει, ας πούμε. Ξεκλειδώθηκε το courtyard. Είναι ένα έξτρα ακόμα πράγμα, ας πούμε, για να ανεβάσει το random factor, ας πούμε, και να το κάνει πιο ενδιαφέρον. Κάθε εβδομάδα μπορεί να γίνεται κάτι διαφορετικό. Να σου πει, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, το tavern, όχι, το bar, ας πούμε, σαν stress relief ή anyway πράγματα. Ή μπορεί να σου φύγει ένας παίχτης, έτσι, γιατί και καλά αυτή είναι η ομάδα σου. Επιζώντες διάφοροι που έρχονται μαζί σου στην ομάδα για να νικήσετε, ξέρω εγώ, να ανέβετε level μαζί και να... Έλα, δεν ξέρω τι γίνεται με το παιχνίδι, anyway, κατάλαβες, θέλω να πω. Μπορεί να σου πει ότι φεύγουν αυτοί. Για ποιο λόγο επέλεξα το παιχνίδι. Επέλεξα το παιχνίδι γιατί τώρα τελευταία παίζω αρκετά RPGs. Το οποίο ακούγεται ασχετό, αλλά υπάρχει και μία μόδα που συνδυάζει το RPG με το turn-based και το tactical combat, ας πούμε. Και με ψιλοψήνει τώρα τελευταία, παίζω διάφορα παιχνίδια σχετικά. Οπότε είπα ότι είναι εύκολο να ξεκινήσω να παίξω μερικά επεισόδια με το Darkest Dungeon, που έχω παίξει κιόλας αρκετά. Έχω κάμποσες ώρες, παρότι δεν φαίνεται. Απλά έχω να παίξω καιρό και γι' αυτό δεν θυμάμαι πάρα πολύ τα πράγματα όπως είναι σε λεπτομέρεια. Ξεκλειδώσαμε λοιπόν τον Blacksmith, που μπορεί να σου αναβαθμίσει όπλα και armor, και το τύπο εδώ πέρα που μας ξεκλειδώνει τις επιθέσεις, ας πούμε στον Εμωρή, το λεπρό. Μπορούμε να την βάλουμε αυτή την επίθεση με 1000 νομίσματα. Παπ, φέρτη. Μπορούμε να αναβαθμίσουμε τη φάση μας εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, για να αναβαθμίσουμε πράγματα χρειαζόμαστε 6 πορτρέτα και 14 crests. Είναι αυτά που μαζεύουμε και έχω αναφέρει και στο προηγούμενο επεισόδιο, ας πούμε, τα βρίσκουμε κάτω ή από loot ή μετά από fights. Είναι διαφορετικός τύπος νομίσματος. Αξίζει full, γιατί σε αφήνει να κάνεις αναβαθμίσεις μόνιμες, αυτό. Λοιπόν, allows lay skill upgrades to rank 2. Το ξεκλειδώσαμε.
και σου λέει 250 νομίσματα για να αναβαθμίσεις την τάδε επίθεση. Αυτή ας πούμε αναβαθμίζει συν 5 στο accuracy και συν critical. Ναι. Μάλιστα. Ναι, δεν κάνει τρελά πράγματα. Αλλά είναι 250 νομίσματα, οπότε είναι μια χαρά. Αυτό ας πούμε και αυτό το accuracy. Αν και είναι οι δύο τύποι που δεν έχουν accuracy γενικά, οπότε δεν μας χαλάει. Θα βάλουμε αυτά. Στην τύπησα εδώ, ας πούμε τη healer, κάνει το heal από αντί για 4 έως 5, το κάνει 5 έως 6. Πολύ σημαντικό το heal, παιδιά, να μην ξεχνιόμαστε. Να μην είμαστε χάριστοι. 2 έως 3. Τέρμα στο ένα heal, παιδιά. Ευχαριστώ. Anyway, λοιπόν, αυτό το είναι το επεισόδιο. Μάλλον θα παίζω από ένα quest σε κάθε... Nice. Από ένα quest σε κάθε επεισόδιο. Έτσι λίγο, έτσι να γίνεται δουλίτσα. Ξέχασα να δω τι μας ήρθε και στον coach. Grave Robber, αγαπημένη. Και Antiquarian. Τους βάζουμε και αυτούς τους δύο στο roster. Εδώ μαζεύουμε όλους τους παίχτες που θέλουμε να κρατήσουμε. Σε λίγο θα γεμίσουμε, έχουμε 8 στους 9, το βλέπετε πάνω δεξιά. Γράφει, δεν μπορείς να έχεις άπειρους. Μπορείς βέβαια να αναβαθμίσεις για να έχεις έως 12, π.χ. άμα θες. Αλλά anyway, ψιλοεπιλέγεις να έχεις κάποιους damage dealers, όπως είναι ο Leper και ο... Πες τον όμως, το Reynold. Το Holy Knight. Grave Robber είναι καλή, εντάξει, κάνει τα δικά της για το range. Γενικότερα, παίρνεις για όλες τις θέσεις παίχτες. Η Antiquarian, π.χ. τι κάνει, μαζεύει λεφτά. Είναι πολύ αδύναμη, αλλά μπορεί αν την πάρεις μαζί σου να... με το δικό της τρόπο που δεν εξήγησε αυτή τη στιγμή, να καταλήξεις να μαζέψεις πάρα πολλά λεφτά μέσα από ένα και μόνο quest. Αυτή ας πούμε κάνει καλό συνδυασμό με τον Dismas. Γενικότερα φτιάχνεις το formation όπως ευολεύει ας πούμε. Αυτός έχει το poison, ξέρεις, κάπως το παίζεις έτσι. Να έχεις για όλες τις θέσεις επίσης, όχι μόνο μπροστινούς, όχι μόνο πίσω, όχι μόνο healers. Κάπως έτσι. Και έτσι συνεχίζεται η φάση εδώ πέρα. Ξεκλειδώνει σιγά σιγά και τα υπόλοιπα μέρη στα οποία μπορείς να πας. Να πας στο Cove, να πας στο Wild, που δεν έχουμε πάει, που έχει διαφορετικούς αντιπάλους, έτσι, να το πω και αυτό. Διαφορετικά τέρατα, που είναι δυνατά σε άλλα σημεία και αδύναμα σε άλλα σημεία. Υπάρχουν bosses που μπορείς να πας. Γενικότερα γίνεται πάρα πολύ σκληρό το παιχνίδι. Πάρα πολύ δύσκολο. Και όσο παίζεις γίνεται ακόμα και πιο δύσκολο, γιατί όσο ανεβαίνεις εσύ level, ταυτόχρονα ανεβαίνουν levels και οι αντίπαλοι. Κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν θα σου βγάζει μόνο Apprent Ice εδώ πέρα level 1 quest, θα σου βγάζει και level 3 και level 5. Μέχρι που τρέχα γύρευε, εδώ πέρα πηγαίνει στο Darkest που είναι level 6. Level 6 που δεν φτάνεις ποτέ, αλλά δεν έχω μπει ποτέ η αλήθεια στο Darkest Dungeon. Αυτό. Anyway, ελπίζω να σας άρεσε. Επίσης ελπίζω να μην είναι βαρετό, ξέρω ότι δεν είναι το πιο δημοφιλές είδος παιχνιδιού ή κάτι κάπως έτσι. Γιατί θέλει να ψηλοέχεις το νου σου στο τι γίνεται με τους αριθμούς, τα στατιστικά, τις πιθανότητες, το damage, το έτσι, το αλλιώς. Αλλά αυτό προσπαθώ να το κρατώ στη μέση περίπου. Να εξηγώ λίγο πώς γίνονται τα πράγματα, ταυτόχρονα να παίζω για να μην είμαστε και βλέπουμε μια σελίδα από απλά αριθμούς. Anyway, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.